Δημοκρατικό συναγερμό. Κάνει δηλώσεις. Είναι η Χριστίνα Μαύρου, κάνει δηλώσεις Σαβέρο Φνοφίτου. Τα διαδικαστικά, πότε θα συγκληθεί το πολιτικό γραφείο ως το αρμόδιο πολιτικό σώμα να πάρει την τελική απόφαση. Η συζήτηση με τον Πρόεδρο πώς βοηθά την όλη προσπάθεια να αποφασίσει? Είναι αυτές οι διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο είναι σύνηθες εδώ και 10 χρόνια. Εξεφράσε άποψη ο Πρόεδρος τι θα πρέπει να πράξει ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Αγαπητοί μου, μην με ρωτάτε τι είπε ο Πρόεδρος, τι είπε ο Αλφοβήτα. Έχουν και εκπροσώπους, ρωτάτε τους ιδίους. Εγώ τοποθετούμε για το κόμμα μου. Έχουν καθοριστεί συναντήσεις με τους κ. Χριστόδουλη ή Μαυρογιάννη για να συζητήσετε οτιδήποτε ή θα περιμένετε? Δεν έχω δει το κινητό μου, δεν ξέρω καν τι μηνύματα. Το ψες και το πρωί βρήκα μήνυμα από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, του είπα ότι θα κινηθούν οι διαδικασίες, θα συζητήσουμε και σαν εκτελεστικό. Η προσωπική μου θέση και θεωρώ είναι και θέση του, θα είναι και θέση του εκτελεστικού, εμείς δεν αρνούμαστε να συναντηθούμε με οποιοδήποτε. Είμαστε δημοκράτες, με αξιοπρέπεια δεχόμαστε το αποτέλεσμα. Αν έχουν κάτι να μας πούν, θα τους ακούσουμε. Κύριε Πρόεδρε, κόμματος μέλη έσπευσαν από τα χτες να προδικάσουν επί της ουσίας αποφάσεις. Ποια είναι η απάντηση η δική σας? Νομίζω ότι είναι συλλογική. Είπατε ότι είναι συλλογική αυτή η απόφαση. Θα δούμε την απόφαση για αύριο. Το καλύτερο είναι να αποφεύγονται οποιασδήποτε τοποθετήσεις μέχρι τη λήψη της απόφασης. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Τώρα θα ασχοληθούμε με μια δήλωση ενός στελέχου όταν κάποιος πήγε απέναντι από το κόμμα του. Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα? Όλα είναι ανοιχτά. Σε ένα διάλογο όλες οι τυχόν επιλογές είναι ανοιχτές. Θα πάρθει μία απόφαση. Απόφαση μία θα είναι. Η οποία θα αλλάχθει πότε, κύριε Πρόεδρε? Με τη λήξη του πολιτικού γραφείου που θα είναι αύριο, μάλλον θα το δούμε με το εκτελεστικό, μάλλον θα είναι αύριο κατά τις απογευματινές ώρες. Το γεγονός ότι είχε διαγραφεί ο κ. Χριστοδουλίδης επειδή δεν συμμορφώθηκε με συλλογική απόφαση του κόμματος, αυτό δυσκολεύει οποιαδήποτε απόφαση προς την δική του πλευρά? Αγαπητοί μου, πολιτικά θα δούμε το ζήτημα. Είμαστε κόμμα αρεχών. Δεν είμαστε ένα ούτε περαστική από την πολιτική, ούτε παροδικό αυτό το ιστορικό κόμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε.